λοιπόν ο κύριος Λουίς Δημητρίου, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης. Πρόεδρε, ήσασταν πρόεδρος της ΑΕΚ για ένα καιρό. Είσαστε Λαρνακής, σπουδαία επιτυχία για την πόλη να επιστρέψει στους τίτλους. Ξεκινώ από αυτό. Θα ήθελα να μιλήσετε λίγο με την ιδιότητα του Λαρνακέα πρώτα και μετά θα σας ρωτήσω για το αφέλη που έχει το μπάσκετ από τη σημερινή ημέρα. 2006 μέχρι το 2008, τα 3 χρόνια. Ξεκίνησα μια προσπάθεια εδώ, όταν ήμουνα και εγώ πέρασα από εδώ πρόεδρος. Όμως τα μεγάλα επιτέματα έχει κάνει ο Λεντράς ο Λευκαρίδης. Αναγεννήθηκε το μπάσκετ στη Λάρνακα, μια ολόκληρη πόλη. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πολιτισμός απόψε. Άλλη. Αυτό έχει σημασία. Δύο σπουδαίες ομάδες, δύο σπουδαίοι άνθρωποι του μπάσκετ. Τόσο ο κ. Παπαέλληνας όσο ο κ. Λευκαρίδης έχουν δείξει μέσα από τα αναμεταξύ παιχνίδια, τόσο στην περσινή περίοδο που ευθύσει ο Γερανός να πανηγυρίσει το πράγμα εδώ στο Κίδιο, yeah. Αλλά και φέτος είδαμε ότι υπάρχει στον αθλητισμό, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει σεβασμό μεταξύ παραγόντων. Έχουμε καλομάθει είναι... όμως με αυτόν τον πολιτισμό που είδαμε πέρσι και φέτος. Ευχή μας είναι να συνεχιστεί αυτές οι πολύ όμορφες εικόνες. Τι δουλειά κάνετε εσείς στην Ομοσπονδία, έτσι ώστε να χτίσετε πάνω σε αυτή την εικόνα που είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, το ανταγωνισμό αλλά και τα όμορφα γεμάτα γήπεδα και τον πολιτισμό γενικά που αναφέρετε. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες για να χτίσει αυτό. Είναι μια σειρά γεγονότων που έχει φτιάξει η Ομοσπονδία. Το ότι οι ποινές πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρές, έχουν συνδέσουν κάποια σωματεία, αποτρεπτικές ποινές. Και το άλλο είναι ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο να εξαλείψουμε την προκατάληψη, ναι, με τη διαιτησία. Οι συναδέλφοι από την Ελλάδα έχουν βοηθήσει τα φάνταστα για να εξεχθεί ένα πρωτάθλημα χωρίς σοβαρά προβλήματα. Και νομίζω ότι τα εύσημα πάνε και στην Ομοσπονδία και στην Επιτροπή Διαιτησίας, γιατί ήταν ένα μεγάλο κόστος και ένα μεγάλο κονδύλι, αλλά βοηθήσαμε τα σωματεία να κάνουμε ένα αξιοπρεπές πρωτάθλημα και νομίζω ότι όλοι κερδίσαμε από αυτό το επίτευγμα της κάθοδος των ξένων διαιτητών, τόσο και οι Κύπροι διαιτητές, αλλά και η βοήθεια που ήρθαν από το εξωτερικό, βοήθησε και τους Κύπριους διαιτητές να βελτιώσουν τη διαιτησία τους. Και τι ακολουθεί τώρα για το Κυπριακό μπάσκετ? Έχουμε τους μεσογειακούς αγώνες όπου τώρα η ομάδα τελείωσε το πρωτάθλημα. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε για τη συνέχεια. Τι ακολουθεί τώρα? Έχουμε υποχρεώσεις στις εθνικές και την επόμενη χρονιά πώς θα μοιάζει το πρωτάθλημά μας? Θέλουμε και άλλες ομάδες πάνω. Τώρα τελειώσαμε το πρωτάθλημα, ένα πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, χωρίς προβλήματα. Αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Επακολουθούν ρακδές εξελίξεις όσον αφορά τον μπάσκετ. Υπάρχει συνεχής διάλογος με αρκετές ομάδες. Το ευχάριστο είναι ότι του χρόνου θα υπάρχουν άνοδος των ομάδων. Και η ΑΕΛ, τόσο η ΑΕΛ όσο και ο Αχιλλέας, αλλά και η Ομόνια είναι σε σκαριά να βγουν πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Είμαι σε συνεχής διαβουλεύση με τα σωματεία. Περιμέναμε να τελειώσει και η Ομόνια να καταρτιστούν σε σώμα. Και ήδη έχω μιλήσει και με τον υπεύθυνο και θα έχουμε μια συνάντηση για να ανέβει και η Ομόνια στην πρώτη κατηγορία. Είναι δουλειά πλέον της Ομοσπονδίας να στηρίξει και οικονομικά τα σωματεία για να έχουμε ένα μεγάλο πρωτάθλημα του χρόνου με αρκετές ομάδες. Όμως αυτό που τρέχει τώρα είναι να τελειώσουμε τα πρωταθλήματα και των μικρών ηλικιών που έχουμε και το μεγάλο παιχνίδι που έχουμε με το Λουξεμβούργο στην 1η Ιουλίου για Διεθνή Κύπρου. Αυτό είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και εκεί όλη η Κύπρος πρέπει να είναι εκεί στον Άγιο Δομέτιο. Στο Άγιο Δομέτιο θα γίνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα είναι στον Άγιο Δομέτιο. Θα πάμε για γεμάτο γήπεδο τότε. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ με αυτά τα εξαιρετικά νέα που μας δώσατε για τις ομάδες που προσπαθούν να ανεβούν, να κλείσουμε. Μας περιμένει και ο κ. Δημήτρης Κουβούρης, νομίζω θα δώσουμε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Καλή χρονιά σε όλους. Ακούσαμε λοιπόν.